από τύχη γλίτωσε τη ζωή του και τη συντριβή του αεροσκάφους του Τούρκος πιλότος που ενεπλάκησε σκληρή αερομαχία ανάμεσα στην Κρήτη και την Κύπρο την περασμένη Πέμπτη. Δύο τουρκικά αεροσκάφη επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ελληνικό εναέριο χώρο όταν το τουρκικό επιτελείο αντιλήφθηκε ότι οι ελληνικά F-16 που είχαν απογειωθεί από την Κρήτη κατάφεραν χωρίς να γίνουν αντιληπτά να φτάσουν ανατολικά της Λεμεσού. Η αόρατη πτήση προκάλεσε πανικό στους επιτελείς της Τουρκίας, αλλά και στους δύο Τούρκους πιλότους που απογειώθηκαν με σκοπό να εισβάλλουν στον εναέριο χώρο Ελλάδας και Κύπρου και να επιχειρήσουν αναχέτηση των ελληνικών μαχητικών που πέταξαν σε κλειστό σχηματισμό, κάνοντας τους Τούρκους έτσι να πιστεύουν ότι ήταν δύο. Η τετράδα των μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 52 Plus που πέταξε σε πολύ χαμηλό ύψος από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο, διαλύοντας κάθε ίχνος της τουρκικής αεράμινας, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της 115 πτέρυγας μάχης στα Χανιά. Η δεύτερη έκπληξη για τους Τούρκους πιλότους ήρθε όταν φτάνοντας στα όρια του ελληνικού εναέριου χώρου βρέθηκαν αντιμέτωποι με δύο ακόμη F-16 που είχαν απογειωθεί από τα Χανιά, με τους Έλληνες πιλότους να τους περιμένουν αποφασισμένοι για την σκληρή αερομαχία που ακολούθησε. Οι δύο Τούρκοι, παρότι εγκλωβισμένοι από τα ραντάρ των ελληνικών F-16, με τους πιλότους να τους έχουν συνέχεια σε θέση κατάρριψης, επέμειναν να προσπαθούν να ανατρέψουν την πορεία της αερομαχίας, μέχρι τη στιγμή που ο ένας Τούρκος κατάλαβε ότι ξέμεινε από καύσιμα και κινδύνευε με συντριβή. Την απόγνωση του Τούρκου κατάλαβαν οι Έλληνες πιλότοι που σταμάτησαν την καταδίωξη και έδωσαν χώρο στο εχθρικό αεροσκάφος για να προλάβει να απομακρυνθεί και να προσγειωθεί. Τα λεπτά που ακολούθησαν ήταν δραματικά, με το δεύτερο Τούρκο πιλότο να προσπαθεί να τον κατευθύνει και να τον εμψυχώνει μέχρι που τροχοδρόμησε στη βάση Ντάλαμαν, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο κινητήρας του τουρκικού μαχητικού έσβησε. Η αόρατη πτήση των τεσσάρων μαχητικών από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο διέλυσε κυριολεκτικά την τουρκική αεράμινα που αντιλήφθηκε τα οπλισμένα F-16 μόνο όταν εισήλθαν στο FIR της Λευκωσίας και ανέκτησαν ύψος για να πετάξουν ανατολικά της Λεμεσού. Ανάλογη επιτυχημένη πτήση είχε πραγματοποιηθεί από ελληνικά μαχητικά από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο το 2020.